βρισκόμαστε στην Καβάλα, τη μισή σας πατρίδα, έτσι. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Εδώ πρέπει να πω ότι δεν μιλάω κανονικά έτσι, αλλά έχω μια φοβερή φαρυγγίτιδα που με έχει τσακίσει. Οπότε η φωνή μου δεν είναι έτσι, μην τρομάζετε. Ναι, ο πατέρας μου γεννήθηκε εδώ. Και εδώ μέχρι τα 5 του. Η καταγωγή της οικογένειας δεν ήταν από εδώ, αλλά ερχόμασταν συχνά. Αυτός ερχόταν συχνά στην Καβάλα και είναι μια πολύ πολύ αγαπημένη. Η Καβάλα θα μπορούσε να είναι ένας τόπος για τα βιβλία σας. Είναι μια πόλη που έχει ένα ρομαντισμό, έχει μια θάλασσα, έχει μια ιστορία, ένα μυστήριο. Πιστεύω πως ναι, αλλά συνήθως οι ροές μου κινούνται στα αστικά πλαίσια της Αθήνας. Δεν μπορούν δηλαδή τόσο επαρχία. Συνήθως οι ροές μου κατάγονται από επαρχία, δηλαδή πάντα υπάρχει κάποια ανάμνηση από κάποια μικρότερη πόλη. Αλλά σκοτώνται όλοι στη Μητρόπολη, το έχουν ευθύνει. Ναι, δυστυχώς η Ελλάδα είναι μια χώρα που όλα είναι μαζεμένα στο κέντρο και αναγκαστικά όταν θες να τοποθετήσεις την πλοκή ενός μυθιστορήματος είναι πιο εύκολο να το πας εκεί. Επίσης όταν γράφω ένα μυθιστόρημα θέλω να γνωρίζω ακριβώς το χώρο, να έχω ζήσει εκεί, να ξέρω πώς σκέφτονται οι άνθρωποι. Οπότε από τη στιγμή που δεν έχω ζήσει στην Ελλάδα σε κάποια άλλη πόλη, ήταν λίγο πιο δύσκολο για μένα. Έβλεπα πριν έρθουμε εδώ μία συνέντευξή σας στην ΕΡΤ που μιλάγατε για το τελευταίο σας βιβλίο. Τι μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, το τελευταίο μου βιβλίο λέγεται «Ζούμε τις τελευταίες μας μέρες». Είναι η ιστορία της Κατερίνας, μιας νεαρής κοπέλας, η οποία ερωτεύεται έναν άγνωστο. Ψάχνει να τον βρει, αρχίζουν να βγαίνουν, αλλά η ιστορία δεν προχωράει. Είναι και αυτός πολύ παράξενος όπως και αυτοί. Έχουν και δύο πολύ σκοτεινό ψυχισμό. Και έτσι η Κατερίνα, επηρεασμένη και από τα γεγονότα και την κρίση, κάποια στιγμή βρίσκεται σε επεισόδια, σε εκτεταμένα επεισόδια, στην πλατεία Συντάγματος. Αποφασίζει να φύγει από την Ελλάδα και να πάει στη Γαλλία, ακολουθώντας έναν πρώην της. Αλλά και εκεί, μετά τον αρχικό ενθουσιασμό, ο οποίος τελικά κρατάει μόνο λίγες ώρες. Αποφασίζει να επιστρέψει στην Ελλάδα και να ξαναπροσπαθήσει να βρει τον Παύλο. Παύλος είναι ο άγνωστος που λέγαμε στην αρχή. Θα τον βρει μετά από πολλές περιπέτειες. Θα αρχίσει η ιστορία να πηγαίνει καλύτερα, θα αποφασίσουν να παντρευτούν. Αλλά εδώ δεν θέλω να αποκαλύψω περισσότερα. Πρέπει ο κόσμος να πάρει και το βιβλίο. Αγαπημένος συγγραφέας. Εγώ είμαι αρκετά κλασικός. Ντοστογεύσκι, Φλομπέρ, Τολστόι. Είμαι πιο πολύ της κλασικής λογοτεχνίας. Μεγάλη μου χαρά τα ακούω αυτό, γιατί ο Ντοστογεύσκι πραγματικά είσαι για μένα ο καλύτερος του 20ου αιώνα. Ίσως και ο κορυφαίος συγγραφέας όλων των εποχών, όσο υποκειμενικότητα μπορεί να είναι αυτό. Σίγουρα. Σίγουρα. Έχει τουλάχιστον τα πιο γνωστά βιβλία. Πέρα όμως από τα βιβλία υπάρχει και η μουσική, με την οποία ασχολείστε αρκετά, την οποία αγαπάτε και εσχάτως παρακολουθούσα πριν έρθω στο YouTube κάποια και από τα κομμάτια σας με την μπάντα σας, τους Snob. Ναι. Είναι τελικά Snob η μπάντα. Είναι ωραίο όνομα πάντως. Οι Snob βασικά είμαστε εγώ και ο Δημήτρης Σωτάκης που είναι επίσης συγγραφέας. Ο Δημήτρης τραγουδά, εγώ παίζω keyboards. Το όνομα προέκυψε μια μέρα σε ένα μπαρ, ψάχναμε να βρούμε ένα τίτλο για το συγκρότημα και μας άρεσε η λέξη, είναι μια λέξη σύντομη. Που όμως χρησιμοποιούμε όλοι μας είναι ξένοι, αλλά υπάρχει και στο ελληνικό λεξιλόγιο και παραπέμπει λίγο στην pop κουλτούρα της δεκαετίας του 80, της οποίας παιδιά είμαστε εγώ και ο Δημήτρης. Έχουμε βγάλει ένα CD, λέγεται Kings, Queens and TV Stars και έχουμε κάνει και ένα βίντεο κλιπ, το TV Star, το οποίο έχει σκηνοθετήσει ο Θανάσης Τότσικας και παίζει ένα μικρό ρόλο και ο αδερφός του Αποστόλης Τότσικας. Με πολύ βία μέσα. Νομίζω και δραματοποιημένη. Είναι σημείο των καιρών, νομίζω. Έχει επεισόδια, έχει ματ. Είναι δυστυχώς η Ελλάδα που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Γιατί ακούγοντας κάποιος τον τίτλο TV Show ή TV Star, φαντάζεται κάτι άλλο, φαντάζεται κάτι πιο γκλάμουρ. Ναι, είναι λίγο σαρκαστικό ο τίτλος του τραγουδιού σε σχέση με το βίντεο κλιπ. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για μουσική, αυτό το καιρό τι ακούει ο Θανάσης Μονάς. Ο Χειμώνας δεν ακούει σημερινή μουσική, είναι παιδί των 80's. Ακούω την κλασική pop μουσική εκείνη της εποχής, όπως Duran Duran, Tears for Fears, Depeche Mode, είμαι τέτοιου στυλ. Άρα, στην ερώτηση ποιος είναι ο αγαπημένος σου καλλιτέχνης ή αγαπημένη σου μπάντα στη μουσική, είναι κάποια από αυτές οι απαντήσεις. Duran Duran. Νομίζω ότι κάποιος που θα ακούσει το άλμπουμ μας, τα τραγούδια μας, θα καταλάβει ότι υπάρχει μια μεγάλη επιρροή.
Έχεις άποψη για την σημερινή με μουσική σκηνή και πιο συγκεκριμένα την ηλεκτρονική μουσική σκηνή, το αντικείμενο το δικό σου, τα πλήκτρα, τα keyboards, για το που είναι σήμερα το πράγμα? Κοίταξε, σε ό,τι αφορά ειδικά την Ελλάδα υπάρχουν εκπληκτικά συγκροτήματα, εκπληκτικοί τραγουδιστές. Θυμάμαι στην εποχή μου όταν ακούγαμε ελληνικά συγκροτήματα, όσο καλά και αν ήταν τα τραγούδια τους κατάλαβαινες από την πρώτη νότα ότι είναι Έλληνες. Σήμερα δεν ξεχωρίζει, δηλαδή μπορεί να ακούσει ένα τραγούδι να πεις εκπληκτική που είναι, από πού είναι αυτή, από το Λονδίνο, από τη Νέα Υόρκη, και να ακούσεις εγώ από το Αγρίνιο. Όχι, αυτό είναι καλό. Αυτό δείχνει ότι η ελληνική pop έχει ανέβει πάρα πολύ, ότι πλέον δεν έχει να ζηλέψει κάτι από τη ξένη. Ακριβώς γι' αυτό ρωτάω, γιατί πολλοί διαχώριζαν ακόμη και την αγγλόφωνη ελληνική pop σε ξένη και ελληνική μουσική. Μα ακόμα γίνεται αυτό, δηλαδή όταν είχαμε βγάλει εμείς το άλμπουμ του Kings, Queens and TV Stars, τα τραγούδια μας παίζανε σε κάποια ραδιόφωνα μαζί με Έλληνες, μαζί ακόμα και με λαϊκά τραγούδια. Με τη λογική ότι αφού αυτοί είναι Έλληνες πρέπει να παίξουν με τους Έλληνες. Αλλά δεν πάει έτσι. Η μουσική δεν έχει σύνορα. Έχει σημασία το στυλ της μουσικής που ακολουθείς, όχι το που γεννήθηκε ο κάθε καλλιτέχνης. Έχουμε κάποια δεδομένα. Το σύστημα, το πώς λειτουργεί το σύστημα και η μουσική βιομηχανία και η τηλεόραση. Τη μουσική, σαν μουσική, και την Ελλάδα, τους Έλληνες δημιούργους. Μιας και μιλάμε για Έλληνες δημιούργους. Ξεχωρίζουμε κάποιον σήμερα. Κάποια μπάντα. Δεν θέλω να πω κάποιο όνομα. Δεν είμαι τόσο πολύ στη σημερινή μουσική. Δεν θέλω να αναφέρω κάποιο. Δεν έχεις κάτι που να σου έχει τραβήξει την προσοχή? Υπάρχουν διάφορα. Πιο πολύ ακολουθώ τραγούδια, όχι τόσο τραγουδιστές. Δεν έχω κάποιο όνομα. Δηλαδή, είμαι πραγματικά παιδί της δεκαετίας του 80 μέχρι δεκαετία του 90. Δηλαδή, πλέον μπορεί να ακούω ένα τραγούδι να μου αρέσει και να μην ξέρω ποιος τραγουδάει, ποιανού είναι. Επίσης, έχεις ταξιδέψει αρκετά. Να. Έχεις πάει σε πολλούς τόπους, έχεις μυρίσει διαφορετικούς αέριδες, όπως λέμε. Χόρτασες, είσαι χορτάτος. Ποτέ δεν το χορταίνεις αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ταξίδεψα πάρα πολύ τη δεκαετία του 90, που ήμουν φοιτητής στο Στρασβούργο και ήμουν κοντά παντού, δηλαδή μπορούσα με τα πόδια να πάω στη Γερμανία, ας πούμε. Εκείνη την εποχή κυρίως είχα γυρίσει πάρα πολύ την Ευρώπη, πιο από τη Δυτική αλλά και την Ανατολική. Από τότε που γύρισα στην Ελλάδα ταξιδεύω λιγότερο εκτός συνόρων. Έχω πάει σε πολλές βαλκανικές χώρες, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στα Σκόπια, έχω πάει και στη Τουρκία. Αλλά είναι όμορφο όταν μπορείς να φεύγεις από τη χώρα σου, δηλαδή είναι σαν να περάσεις ένα παράλληλο κόσμο. Αλλά είναι αυτό που λέμε, αλλάζεις παραστάσεις, δηλαδή είναι σαν να ξαναγεμίσεις μπαταρία σου, γυρνάς πίσω και είσαι κατά κάποιο τρόπο ένας άλλος άνθρωπος. Δεν υπάρχει best place to be. Ένα μέρος το οποίο θα ήταν το ιδανικό για να είσαι. Αν πρέπει να επιλέξω, θα πω τη Στρασβούργο. Είσαι 9 χρόνια εκεί. Δεν έκανε δεύτερη πατρίδα μου. Εκεί την εποχή όταν με ρωτούσαν, έλεγα ότι είναι η πόλη μου. Και είναι μια πόλη με την οποία είμαι δεμένος, μια πολύ όμορφη πόλη. Που πάντα μου λείπει, έχω και αρκετά χρόνια να πάω. Αν έπρεπε να επιλέξω, θα έλεγα αυτό. Για να φτάσουμε στο τέλος σιγά σιγά, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω. Επειδή βλέπω ότι είσαι ένας άνθρωπος πολυπράγμων, έχεις ασχοληθεί με πολλά πράγματα, στα περισσότερα τα έχεις καταφέρει. Τι θα μπορούσαμε να πούμε στα σημερινά παιδιά, στα παιδιά στα 15, στα 20, στα 25, στα 30, που δείχνουν ότι έχουν δυνατότητες, ότι έχουν μυαλό, ότι προσπαθούν, αλλά το περιβάλλον δεν είναι το κατάλληλο. Οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες και βλέπω πολύ κατήφια, πολύ απεσιοδοξία, κυρίως στους νέους. Αλλά πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι οι συνθήκες είναι ένα πράγμα, αυτό που κάνεις εσύ είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες, άμα αξίζεις, θα φανείς. Δεν έχει να κάνει μόνο με την κατάσταση που είναι γύρω σου. Απλώς πρέπει να το πιστέψεις και να παλέψεις, και αν έχεις κάτι καλό, θα το πετύχεις. Ακούγεται λίγο σαν κοέλιο, αλλά αυτό είναι αλήθεια. Την κρίση πώς την βλέπεις? Δεν χαίρομαι και πολύ που υπάρχει, προφανώς. Υπάρχει κρίση. Ισχύει αυτό που κάποιοι υποστηρίζουν? Έλα μωρέ, πού είναι η κρίση? Είναι έτσι ο κόσμος, πίνει καφέ, τρώει, κυκλοφορεί. Όχι, η κρίση υπάρχει, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Απλώς το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η ίδια η κρίση, αλλά η ιδέα της κρίσης. Όταν μπαίνει η λογική ότι υπάρχει κρίση, ότι υπάρχει φτώχεια, δεν έχω καμία ελπίδα και θα κλειστεί σπίτι σου, εκεί το έχει χάσει το παιχνίδι.
όταν μπει στη λογική, θα παλέψω και θα βγω με τους φίλους μου και θα ψάξω να κάνω μια δουλειά και θα τι κάνω. Με αυτόν τον τρόπο θα βγεις από την κρίση. Έχει καθαρά να κάνει και με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Αλλά ότι υπάρχει κρίση, υπάρχει. Αλλά εξαρτάται και από εμάς αυτό. Είναι στο χέρι μας να το αλλάξουμε. Είναι στο χέρι μας να το αλλάξουμε. Μέχρι ένα βαθμό, ναι. Δεν εστερνίζεσαι τις απόψεις των συνωμοσιολόγων, όπως τους λένε, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι κρύβεται ένα παγκόσμιο δίκτυο από πίσω, ότι εξυπηρετούνται κάποια συμφέροντα. Όχι, όχι. Συμφέροντα προφανώς εξυπηρετούνται πάντα. Αλλά πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις έχει μεγάλη σημασία εμείς ήδη τι κάνουμε. Εμείς ήδη πώς αντιμετωπίζουμε την κατάσταση. Εμείς ήδη πόσο μας διατεθειμένοι να παλέψουμε και πόσα μπορούμε να πετύχουμε. Πιστεύεις δηλαδή ότι οι άνθρωποι είναι πιο δυνατοί από το σύστημα? Οι άνθρωποι το φτιάχνουν το σύστημα. Το σύστημα επωφελείται από τις αδυναμίες των ανθρώπων. Αν οι άνθρωποι είναι δυνατοί, είναι δυνατότεροι από το σύστημα. Τι θα πούμε στους καβαλιώτες, έτσι σαν επίλογο? Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Έχω έρθει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Είναι μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδας και πρέπει να είμαι πολύ χαρούμενοι που ζουν εδώ. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ.